Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας ιδιοκτήτης που είχε ένα καλό γαϊδαράκι. Τον φρόντιζε, τον καθάριζε, τον περιπλούνταν. Μια φορά έρχεται και του λέει: «Γαϊδαράκο, πλάτη, έχω 10 σακιά αλάτι να πάμε στην πόλη να τα πουλήσουμε». Και αρχίζει να τον φορτώνει τον καημένο. Τα σακιά ήταν πάρα πολύ βαριά, αλλά τι να κάνει ο γαϊδαράκος, ξεκινήσανε μαζί για την πόλη. Στο δρόμο όμως περάσανε ένα ποτάμι και ο γαϊδαράκος κατά λάθος γλίστρησε. Αλλά ενώ ο ιδιοκτήτης στενοχωρέθηκε πάρα πολύ, ο γαϊδαράκος χάρηκε γιατί το αλάτι διαλύθηκε στο νερό. Οπότε ξαναγυρίσανε πίσω στο σπιτάκι τους. Την άλλη μέρα έρχεται ο ιδιοκτήτης και λέει στο γαϊδαράκο: «Γαϊδαράκο, έχω πάλι 10 σακιά αλάτι που θα πρέπει να πουλήσουν στην αγορά». Ο γαϊδαράκος τρελάθηκε, αλλά σκέφτηκε από την άλλη: «Δεν πειράζει, εγώ θα πέσω στο ποτάμι πάλι». Μόλις λοιπόν φόρτωσε ο ιδιοκτήτης το αλάτι, ξεκινήσανε. Στον δρόμο, ο γαϊδαράκος αυτή τη φορά έπεσε επίτηδες. Ο ιδιοκτήτης τρελάθηκε από τη στεναχώρια, ο γαϊδαράκος όμως χάρηκε πολύ. Όμως ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε: «Βρε, μπας και με δουλεύει ο γαϊδαράκος, μπας και το κάνει επίτηδες». Και ξαναγυρίζουν πίσω στο σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ο ιδιοκτήτης στο γάιδαρο και του λέει: «Γαϊδαράκο μου, σήμερα έχω πάρει 10 σακιά σουγκάρι να πουλήσουμε στην αγορά». Ο γαϊδαράκος τρελάθηκε, αλλά σκέφτηκε μετά και τι έγινε: «Θα ξαναπέσω εγώ στο ποτάμι και θα γλιτώσω». Τον φόρτωσε λοιπόν ο ιδιοκτήτης και ξεκίνησαν τον δρόμο για την πόλη. Στον δρόμο, ο γαϊδαράκος έπεσε στο ποτάμι επίτηδες αυτή τη φορά και ενώ και ο ιδιοκτήτης πάλι στεναχωρέθηκε, ο γαϊδαράκος είδε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί γιατί τα σουγκάρια είχαν απορροφήσει πολύ νερό. Ο ιδιοκτήτης βοήθησε τον γαϊδαράκο του να σηκωθεί και ξεκίνησαν τον δρόμο τους. Τι καταλαβαίνουμε από αυτή την ιστορία? Ότι δεν πρέπει ποτέ να γλιτώνουμε τη δουλειά.